μα εκεί αγορά. Τόπος συνάντησης χιλιάδων στην αρχαία Αθήνα. Αλλά και πάντα. Τόπος συνάντησης των αιώνων είναι το σημείο αυτό. Εδώ παρακάτω το Θησείο σε κάποια φάση έγινε ναός του Αγίου Γεωργίου. Είχε τέμπλο. Και απ' έξω τάφους των αγωνιστών της Επανάστασης. Επικράτησε όμως η άποψη των αρχαιολόγων. Ξεχώσανε τους τάφους, αφαίρεσαν το τέμπλο από το Θησείο και μας παρέδωσαν τον ναό πάνω στο λόφο με τον καζόν όπως τον ξέρουμε. Η ουσία όμως δεν αλλάζει. Ο τόπος αυτός βρίσκεται σε συνεχή διάλογο με το παρελθόν. Λοιπόν, αυτόν τον τόπο ακριβώς διάλεξε ο Χατζηδάκης, εκεί ήθελα να καταλήξω, για να δώσει το 85, αν δεν κάνω λάθος, μεγάλη συναυλία, παρουσιάζοντας το έργο του 40 ετών, λογαριάζοντας από το 45. Καταπληκτική συναυλία. Τον άκουγες και αισθανόσουν ότι ο μαέστρος ακούει έναν ήχο που υπάρχει κάτω από το έδαφος. Όλος αυτός ο τόπος από τη Ρώμη και κάτω, Ιόνιο, Ελλάδα, Αιγαίο, Μικρασία μέχρι τον Εφράτη, αυτός ο τόπος κάποτε ήταν ενιαίος πολιτιστικά και είχε έναν ήχο. Αυτόν τον ήχο άκουγε ο Χατζηδάκης. Πολλές φορές μου έδινε την εντύπωση ότι είναι ο συνθέτης της αυτοκρατορίας, μιας αυτοκρατορίας που δεν υπάρχει. Υπάρχει όμως κάτω από το έδαφος και με έναν άϊχο τρόπο τριγύρω μας. Συνδεδεμένος με αυτόν τον ήχο, ο Χατζηδάκης έδωσε αυτή την ανθεκτικότητα στη μουσική του. Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων. Μουχλιασμένο το νερό στη Μοσούλη, στη Βασόρα, στην παλιά τη Χουρμαδιά, πικραμένα κλαίνε τώρα της ερήμου τα παιδιά. Κι ένας νέος από Σόη και γενιά βασιλική αγρικάει το μυρολόι και τραβάει κατά κει. Τον κοιτάνει η Βεδουίνη με ματιά λυπητερή, κι ορκός τον Αλλάχ τους δίνει πως θα αλλάξουν τι καιροί. Εδώ ήταν το μυθικό πατάρι του Λουμίδη. Εν μέσω κατοχής, ελίτης, μόραλης, τσαρούχης, γκάτσος, όλοι κάθε μέρα εδώ να συνεχίσουν τη συναρπαστική τους συζήτηση για το ποιοι είμαστε, τι αξία έχουν οι πράξεις μας, η ελληνική ταυτότητα. Τα λέω λίγο πρόχειρα, αλλά στηρίζομαι στην επάρκειά σας. Το 1942 λοιπόν μπαίνει στην παρέα τους ένας σοβαρός νέος, 17χρονο, ακούει, δεν μιλάει. Τι είστε εσείς? Ποιητής. Και πώς λέγεστε? Μάνος Χατζηδάκης. Thank you.
Μας έλεγε ο Χατζηδάκης ότι το 46 στο ραδιόφωνο χτυπούσε ένα γκόγκ και μια φωνή σπηλαιώδης έλεγε: «Οι από 3.000 Έλληνες». Η μισή Ελλάδα, του φαίνονταν του Χατζηδάκη, σαν να φορούσε φουστανέλα και να σκεφτόταν τις παλιές δόξες. Και η άλλη μισή ήθελε να κάνει, έλεγε, την Ευρωπαία, με κουρελαρίες ντυμένη, βεβαίως. Σκέπτομαι τώρα ότι αυτοί οι από 3.000 Έλληνες θέλουμε να γίνουμε μια σύγχρονη χώρα, χωρίς όμως να πάψουμε να είμαστε αυτό που είμαστε. Δύσκολο. Δηλαδή, θέλουμε να γίνουμε μοντέρνοι, αλλά χωρίς να χάσουμε την ψυχή μας. Μπορεί να μην γίνεται αυτό. Αλλά εάν γίνεται, θα είναι δηλαδή σαν να φτιάχνουμε ξανά την Ακρόπολη ή την Αγιά Σοφιά. Αυτό ήταν πάντα το αίτημα των μεγάλων μας δημιουργών σαν το Χατζηδάκη. Να πετύχουμε ένα δημιουργικό κράμα Ανατολής και Δύσης. Και κατά βάθος, ο κόσμος μας, ο ταλαιπωρημένος και συχνά χαμένος, το ένιωθε μέσα του αυτό. Πάντοτε. Εάν θέλαμε να γίνουμε ένα ανθυποβέλγιο, δεν είναι και τόσο δύσκολο. Είμαστε αρκετά έξυπνοι. Θα το είχαμε πετύχει. Αλλά εμείς όχι. Θέλουμε να γίνουμε μοντέρνοι, χωρίς να χάσουμε την ουσία μας. Εάν αυτό το κράμα που πέτυχε ο Χατζηδάκης Ανατολής και Δύσης το έπιανε η πολιτική μας σκέψη και το πετυχαίνανε οι Έλληνες πολιτικοί, τώρα θα ήμασταν μια μαγική χώρα. Βρισκόμαστε στο 1946. Ο Χατζηδάκης γράφει τη μικρή λευκή αχιβάδα. Πολύ χαρακτηριστικό έργο και πολύ δροσερό. Μέσα σε ένα ρυθμό χασάπικο θα ρίσκει και συνδιαλέγεται με τον Σεργέη Προκόφιεφ. Λέγεται λοιπόν ότι τη μικρή λευκή αχιβάδα ο Χατζηδάκης την έγραψε για τον Κούνδουρο. Εγώ είμαι Κούνδουρος. Πρώτα το πήρα χαμπάρι ο Χατζηδάκης, έγραψε για τον Κούνδουρο και το πήρες χαμπάρι εσύ και εσύ και εσύ και εσύ. Χρόνια έπειτα μα δημοσιεύτηκε σε νότες, σε μια συλλογή, λέει στον Νίκο Κούνδουρο, πάλι σε καλό του. Γιατί δεν μου το είπε ποτέ. Και έκανα ένα flashback, μια ορολογία της δουλειάς μας και γυρίζω πίσω και θυμάμαι πράγματι. Είχαμε πάει μια εκδρομή, ήταν να πάει μια εκδρομή και ο Χατζηδάκης τελευταία στιγμή λέει δεν μπορώ, με απασχολεί ο Κούν. Τον είχε κυκλώσει, ο Κούν είχε μυριστεί με την τεράστια ευφυΐα του. Είχε μυριστεί ότι ο Χατζηδάκης δεν ήταν ένας άνθρωπος, ένας κάποιος. Ήταν το πολύ. Και ο Κούν ήξερε να αποσπά το πολύ από το χάος μιας κοινωνίας η οποία ήταν πολτός, δεν ήξερε το πολύ από το λίγο, μια μπερδεψά ήταν. Λοιπόν, είχα να πάει εκδρομή, δεν ήρθε και γυρίζοντας είχα πάρει μια αχιβάδα τοσιδούλα. Πήγα στον Κούν στο θέατρο που έκανε πρόβες, ο Μάνος στο πιάνο. Μου λέει, βάζω την αχιβάδα, την ακουμπάω πάνω στο γυαλιστερό μαύρο του πιάνου. Το κάνω και έτσι, γεια σου. Τέλειωσε, το ξέχασα. Μα δεν το ξέχασε εκείνος. Με την φοβερή ευαισθησία του, με μια μνήμη η οποία καλλιεργούσε αυτά που ο ίδιος είχε απομονώσει μέσα από την ζωή μιας κοινωνίας που δεν ήταν τρυφερή, δεν ήταν παντευχάριστη, δεν ήταν ανώδυνη και σκληρή και οδυνηρή η κοινωνία μας του καιρού εκείνου. Και ξαφνικά βρέθηκα εγώ να είμαι ένα με τη μικρή λευκή αχιβάδα. Δεν μου πάει και σαν όρος, μια λιχτή μικρή αχιβάδα εγώ. Όπως που. Ούτε μικρή, ούτε λευκή, ούτε αχιβάδα. Τίποτα από αυτά δεν εκπροσωπούσα εγώ. Κι όμως έμεινε μέσα στο παραμύθι, αυτό για το οποίο μιλάω τόση ώρα, μια κοινωνία η οποία ήταν και παραμυθατζού και σκληρή και απ' όλα, έμεινε αυτός αυτή η ιστοριούλα. Η μια μικρή λευκή αχιβάδα. Thank you.
Η Αθήνα είχε κυριολεκτικά σκοτεινιάσει. Εμφύλιος. Και μέσα στο Ζόφο, ο Χατζηδάκης, 20 χρονών τότε περίπου, ακούει σαν μαγεμένος μπουζούκια πίσω από μια μάντρα, σε ένα καταγώγιο, πίσω από τα καφασωτά. Μαγεύεται γιατί εντοπίζει μέσα σε αυτήν την μουσική, εκτός από την αμεσότητα και την ευγένειά της, τις αρχαίες μουσικές κλίμακες. Τις μουσικές κλίμακες επίσης τις βυζαντινές. Προπαντός όμως, του κάνει εντύπωση η ανθεκτικότητα αυτής της μουσικής. Διότι στην αρχή του πολέμου, στις δόξες του ήταν το ελαφρό τραγούδι. Οι βεντέτες του ελαφρού, τα θέατρα γεμάτα, οι επιθεωρήσεις σκίζανε. Ναι, αλλά την επομένη της εισβολής πια των Γερμανών. Όλα αυτά σοπάσανε. Και μόνο το ρεμπέτικο μπορούσε να ξεμητήσει και να αρθρώσει κάτι. Δεν ήταν η πρώτη φορά. Το ίδιο είχε γίνει και στη δεκαετία του 20. Οπερέτες, οι βεντέτες της οπερέτας, οι καντάδες, τα θέατρα γεμάτα. Ναι, αλλά μετά την καταστροφή του 22, όλα αυτά σωπαίνουνε και οι μικρασιάτες μουσικοί έρχονται και συναντούν τους λαϊκούς μουσικούς εδώ, στην Αθήνα και στον Πειραιά, και έτσι παρήχθη το λεγόμενο ρεμπέτικο. Καινούρια μουσική που περιείχε μέσα του μια άλλη Ελλάδα, μια Ελλάδα μαγική, την δική μας Ελλάδα. Το θέατρο τέχνης είναι συνδεδεμένο με την νεότητά μου. Και όταν λέω με την νεότητά μου, όχι την ανεύθυνη νεότητα, την υπεύθυνη νεότητα. Ο δε Κάρολος Κούν ήταν για μένα ο μεγάλος δάσκαλος και φίλος. Ένας από τους δύο τρεις δασκάλους που είχα στη ζωή μου και που με το παράδειγμά τους μου καθόρισαν τα πλαίσια μέσα στα οποία θα κινηθώ. Εδώ μέσα έγινε η ιστορική διάλεξη για το ρεμπέτικο. 24 ετών ήταν ο Μάνος. Το 1949 μιλάμε. Η διάλεξη έγινε μπροστά σε ένα μάλλον αμήχανο κοινό από ό,τι μας λένε, τελείωσε όμως τριαμβευτικά, διότι ήταν εδώ μέσα ο Μάρκος Βαμβακάρης και η Σωτηρία Μπέλου. Με τη ματιά του ο Μάνος πάνω στο ρεμπέτικο έφερε τα πάνω κάτω. Διότι η επίσημη Ελλάδα δεν του ήθελε το ρεμπέτικο, δεν τα ήθελε τα μπουζούκια. Το κρατικό ραδιόφωνο από τραγούδι μόνο το ελαφρό αναγνώριζε και μόνο αυτό μετέδιδε. Αλλά και ο άλλος μας κόσμος, ο κόσμος της Μακρονήσου, ο κόσμος των εξορίστων, είχε και αυτός τις αγγυλώσεις του. Η κομματική καθοδήγηση δεν το ήθελε το ρεμπέτικο. Το θεωρούσε λούμπεν. Ο Χατζηδάκης ήρθε με τον τρόπο του να μας πει ότι ναι, είναι τραγούδι του υποκόσμου. Ναι, είναι τραγούδι του περιθωρίου. Όμως έρχεται από μακριά. Και μας πηγαίνει μακριά. Πού θα μας πάνε ακόμα, έλεγε τα μελαγχολικά του 9-8. Δηλαδή, μπορεί ο επίσημος πολιτισμός να το απέρριπτε και να το έχει αποκηρύξει το ρεμπέτικο, ο Χατζηδάκης όμως μας είπε ότι αυτό το τραγούδι του υποκόσμου ήταν πιο κοντά στην αλήθεια μας. Πιο κοντά στην Ελλάδα.
πεθαίνει, ζει, αλλάζει μαγεμένη. Εγώ ήμουν νέος, ήμουν 23 χρονών τότε. Το είχα τζεδάκι τόσο, δεν έχω διαφορά είχαμε. Και είχα πάει στα Μακρονήσια και είχα τυρανιστεί και είχα φυλακιστεί και είχα βλαστημίσει την όλη τη στιγμή. Μέσα σε την οργή λοιπόν, σκέφτηκα, εγώ ήμουν σπούδαζα ζωγραφική, αρχιτεκτονική, εικαστικά πριν. Λέω, δεν μπορώ. Θέλω τη φωνή. Θέλω φωνή που να φωνάζει. Φωνή που να ουρλιάζει. Φωνή που να είναι παρούσα εκεί στις γειτονιές, στους δρόμους, στα σπίτια. Και λέω, θα κάνω κινηματογράφο. Μου λέει ο Μάνος, όλοι μαζί, Νίκο, να βοηθήσουμε. Λέω να βοηθήσουμε. Και άρχισε μια περιπέτεια να γυρίσουμε μια ταινία. Πώς θα γυρίσουμε ταινία? Χωρίς χρήματα ταινία δεν γυρίζεται. Και χρήματα πού να τα βρούμε? Είμαστε οι άποροι μιας κοινωνίας εύπορης. Και μέσα στο περιθώριο, εμείς, οι άνθρωποι που στήσαμε πραγματικά τη μεταπολεμική Ελλάδα, είμαστε οι φτωχοί συγγενείς, είμαστε τα παραπέδια μιας κοινωνίας που και τώρα όταν τη σκέφτομαι, λέει, δεν είναι δυνατόν. Εκεί μεγαλώσαμε, μέσα σε αυτούς τους Ελληνούς αστούς, μέσα στους νικητές του εμφύλιου, εκεί μεγαλώσαμε. Και πώς επιστήσαμε, πώς τα καταφέραμε, τα βγάλαμε πέρα. Τα καταφέραμε. Το 1959 συνεργάστηκαν εδώ στο Θέατρο Τέχνης ο Χατζηδάκης, ο Κούν, ο Τσαρούχης, η Ραλού Μάνου για να ανεβάσουν τους Όρνηθες. Η καινοτομία του Κούν ήταν ότι ήθελε να βάλει στο διάβασμα του αρχαίου κειμένου επιτέλους το λαϊκό στοιχείο. Και σε αυτό ήταν πανέτοιμοι βέβαια και ο Χατζηδάκης και ο Τσαρούχης και η Ραλού Μάνου. Ονειρεμένη μουσική. Ονειρεμένη παράσταση. Γενικά στο θέατρο έδωσε μερικές από τις καλύτερες δουλειές του ο Μάνος και τις περισσότερες εδώ μέσα στο Θέατρο Τέχνης. Το 1962 μάλιστα έστησε δική του θεατρική μουσική παράσταση στην Αλεξάνδρας, όπου επιχειρούσε μια ανανέωση της αθηναϊκής επιθεώρησης. Έβλεπες εκεί έναν κόσμο που ενώ έχει δηλαδή απελευθερωθεί πριν από 20 χρόνια, τα όνειρά του παραμένουν εγκλωβισμένα μέσα σε γειτονιές όπου κανείς δεν ζει αληθινά αυτό που θα ήθελε να ζει. Ναι, αλλά με πόση αγάπη το βλέπει αυτό ο Μάνος. Μιλάμε βέβαια για την θρυλική παράσταση «Η Οδός Ονείρων».
Αυτά τα σκαροπάτια το 1961 που ήρθα στη Φίνος Φιλμ και έμαθα τον κινηματογράφο εδώ, τα ανέβαινα 5-5. Τώρα αλλάξαν οι εποχές. Μαγικός χώρος, συνάντησα κόσμο, πολύ άξιο και παρακολουθούσα κρυφά το Μάνο το Χατζηδάκη όταν ερχόταν το μεσημέρι για να γράψει μουσικές για τις ταινίες του Φίνου. Για εμάς τους νέους που τότε βγαίναμε από μια συντηρητική παιδεία, το έργο αυτών των ανθρώπων, του Μάνου, του Μίκη, του Κούν, του Τσαρούχη, ήταν ένα είδος σχολείου. Μέσα από τις λέξεις, μέσα από τις εικόνες, να γνωρίσουμε τον τόπο, τα προβλήματα και την ομορφιά της Ελλάδας. Και κατά κάποιο τρόπο αυτό που με έχει σημαδέψει και έχω κρατήσει από το Μάνο είναι ότι αυτό που μας άφησε έχει να κάνει πολύ με το φως, το ιδιαίτερο φως που έχει ο τόπος και το πολύ ιδιαίτερο αεράκι που έχει πολλές φορές. Ήταν ένας οδηγός που νομίζω ότι μέσα σε αυτό το σύνθετο κόσμο που είχε στο μυαλό του, στη φαντασία του, τον έκανε ακόμα και στις επαγγελματικές δουλειές που έκανε, στις ταινίες του Φίνου, στα τραγούδια που ήταν υποχρεωμένος να γράψει, αυτά να έχουν μία αξία και ουσία, πέρα από το γεγονός ότι ήταν μία παραγγελία που την είχε δεχθεί. Αρχές της δεκαετίας του 60, όλη η χώρα πια μιλούσε για τον Χατζηδάκη. Όχι όμως για τους λόγους που θα ήθελε ο Χατζηδάκης. Του στείλανε το Όσκαρ για τα παιδιά του Πειραιά και από τα σκουπίδια τελευταία στιγμή, λένε, το έσωσε η αδερφή του. Ήταν όμως βέβαια παγκόσμιος θρίαμβος. Αυτό φοβόταν ο Χατζηδάκης. Φοβόταν ότι θα παραμερίσουμε την ουσία του έργου του και θα τον ταυτίσουμε με τους συνθέτες των ελαφρών σουξέ και με μια εικόνα της Ελλάδος τουριστική που τη θεωρούσε υποτιμητική. Εδώ τον προσέγγισα για πρώτη φορά, το 1965 πλέον. Ένιωθα, και νιώθω πάντα μαθητής του, ένιωθα δέος και θαυμασμό για αυτόν, αλλά ποτέ δεν του το έδειξα. Θυμάμαι σε αυτή την πρώτη μας συνάντηση, το κορδόνι του ενός παπουτσιού του είχε λυθεί και ήθελα να σκύψω να του το δέσω. Αντί γι' αυτό όμως, όχι, έπαιρνα πόζες, κάπριζα ένα τσιγάρο και έλεγα διάφορες απόψεις. Ήθελα να υπάρξω κι εγώ, αυτό είναι. Ναι, αλλά έτσι έχασα την ευκαιρία να του εκφράσω την αγάπη μου και το θαυμασμό μου. Δεκαετίας του 60 ήμουνα μέλος της χοροδίας φίλων ελληνικής μουσικής και μόλις με είχε ανακαλύψει ο Μίκης έκανα και το πρώτο σόλο μου και μ' άκουσε όμως και ο Μάνος και με διεκδικούσε με τον τρόπο του. Έτσι λοιπόν μπορώ να πω ότι ξεκίνησα και με τους δύο μεγάλους μας συνθέτες. Από τη μία λοιπόν είχα το δωρικό ναό του Μίκη που ήταν ο ήρωας, ο άνθρωπος που μάχεται, που δίνει αγώνα, και από την άλλη ο Μάνος μιλούσε για τις σκιές της ζωής,
τους ανθρώπους, τους μοναχικούς, αν θέλετε για κάποιους αναστηναγμούς πίσω από το κλειστό παράθυρο ή για τα αναμένα και τα σβηστά φεγγάρια, για τον πόνο του έρωτα, για την απώλεια. Τρόπος διάδοσης του τραγουδιού ήταν το ραδιόφωνο τότε. Οι συνθήκες δημιουργήσαν την ανάγκη να υπάρξουν τα φεστιβάλ του ελληνικού τραγουδιού στη Θεσσαλονίκη. Εκεί πρώτο άκουσα και εγώ το «Κάπου υπάρχει αγάπη μου» και όλα τα υπέροχα ερωτικά τραγούδια που τραγούδησε εκπληκτικά και μοναδικά η Νάνα Μούσχουρη. Και σημαντικούς στίχους ο Μάνος, δεν ήταν μόνο συνθέτης. Βεβαίως το μεγάλο του δημιουργικό έργο εκφράστηκε με τη συνεργασία του με το άλλο τέρας της τέχνης, τον Νίκο Γκάτσο, που μαζί κάνανε πολύ σημαντικά πράγματα, τα οποία δεν μπορούν να συγκριθούν με βιομηχανίες τραγουδιού και τέτοια. Αυτά είναι η κληρονομιά μας. Είμαστε στο Jimmy Corner. Εδώ κάθε μεσημέρι ανελιπώς ερχόντουσαν ο Νίκος ο Γκάτσος και ο Μάνος Χατζηδάκης. Ήταν αχώριστοι. Μάλιστα ο Μάνος με τη γνωστή του γενναιοδορία έλεγε ότι ο Γκάτσος τον αίσθησε πνευματικά. Εμείς νεότεροι τότε, λέει οι συνθέτες, ερχόμασταν εδώ πέρα της προσκολήσεως και τους θαυμάζαμε. Δύο σοφοί μαστόροι. Ο Χατζηδάκης συχνά ήταν κατηφής, αλλά τον επανέφερε στην τάξη ο Γκάτσος. Έμπαινε, ας πούμε, ο Χατζηδάκης, τι μέρα έχουμε σήμερα, και ο Γκάτσος. Πέμπτη Μάνο, γιατί έχεις αντίρρηση, και κάκα τα γέλια, όλοι γελούσαν και ο ίδιος ο Χατζηδάκης. Ήταν και σαν παιδιά. Το πώς τέριαζαν οι στίχοι του Γκάτσου με τη μουσική του Χατζηδάκη είναι απίστευτο. Ο Χατζηδάκης ονειρευόταν από τα χρόνια του 40 ακόμη ένα καινούριο τρόπο τραγουδιού που να είναι περίτεχνο, να είναι έντεχνο, αλλά να ακούγεται σαν να είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Ήθελε ένα τραγούδι βαθιά συγκίνησης, που όμως να έχει και υψηλή νόηση. Ήθελε προπαντός, όπως έλεγε, ένα τραγούδι που να μας ενώνει σε ένα κοινό μύθο. Και πότε, λέτε, αυτό που το πολεμούσε από το 40 αισθάνθηκε ότι κάπως κάτι πέτυχε και ότι άρχισε σιγά σιγά να το φτιάχνει? Το 65, με τη μυθολογία που γράψανε με τον Νίκο τον Γκάτσο. Ένα παιδί βρήκε στο δρόμο ένα κλειδί. Ένα παιδί βρήκε στο δρόμο ένα κλειδί. Και σε δύο μήνες έφτασε απ' έξω απ' τις Μυκήνες. Ποιος θα το δει, ποιος θα το δει, ποιος θα γνωρίσει το παιδί. Τα μεσημέρια στους Ζόναρς κάθε τόσο πέραγε ένα σερβιτόρος με ένα τρόλι που πάνω είχε πιατάκια με πάστες. Και στεκότανε για λίγο μπροστά τους και έλεγε ο Μάνος: «Νίκο, να πάρουμε μια σοκολατίνα». Και δεν παίρνουμε. Πήγε καφές μετά και ξαναπέρναγε ο σερβιτόρος. Έλεγε ο Γκάτσος τώρα: «Μάνο, να πάρουμε μια σεράνο». Να πάρουμε. Ήτανε μια ζωή ανάμεσα στο παιχνίδι, στην πολύ βαθιά παρατήρηση για τον τόπο και σε μια δίκαιη αναφορά για τα ανθρώπινα. Thank you.
πριν από αρκετά χρόνια ο Ηλία Καζάν έγραψε ένα βιβλίο για τη ζωή του με τίτλο «Μια ζωή». Και από όλη αυτή τη μεγάλη πορεία, με απίστευτες συνεργασίες, Tennessee Williams, Arthur Miller, Steinbeck, Marlon Brando και άλλους, όταν αναφέρεται στο Χατζηδάκη, είναι η μοναδική αναφορά που τον χαρακτηρίζει ως ιδιοφύη. Και θυμάται μια νύχτα, ένα καλοκαίρι, ο Μάνος είχε ανεβάσει κάτι στο πάρκ τότε, όπου όλο το βράδυ γυρίζανε, κάνανε το τετράγωνο μια βόλτα του θεάτρου, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, γύρω-γύρω, και μέσα σε αυτή τη βόλτα ονειρευτήκανε τη μουσική για το «America, America», και έτσι προέκυψε αυτή η συνεργασία. Αστέρι του βοριά θα φέρει ξαστεριά, μα πριν φανεί μέσα απ' το πέλαγο πανί, θα γίνω κύμα και φωτιά, να σ' αγκαλιάσω ξενιχιά. Κι εσύ χαμένη μου πατρίδα μακρινή, θα μείνεις χάδι και πληγή, σαν ξημερώσεις αλληλή. Καθόμασταν εδώ κάτω από την Ακρόπολη και μας μιλούσε για τη Νέα Υόρκη, ότι ένα απόγευμα στην Πέμπτη Λεωφόρο του Μανχάταν, μόλις είχε τελειώσει, λέει, μια παρέλαση, ο κόσμος είχε καταλάβει όλο το οδόστρωμα, οικογένειες, παιδάκια, ζευγάρια, μπαλόνια, σημαίακια. Και ο Χατζηδάκης, λέει, βλέπει μέσα στο πλήθος μία γυναίκα μόνη, μοναχική, σαν χαμένη. Του μετέδωσε, λέει, εκείνο το ένιγμα που έχει το χαμόγελο της Τζοκόντας, του Νταβίντσι. Και ταυτοχρόνως συνειρμικά του ήρθε στο μυαλό ένα μουσικό μοτίβο του Βιβάλντι. Και από αυτόν τον πυρήνα κάθισε και έφτιαξε ολόκληρο έργο, το πασίγνωστο «Χαμόγελο της Τζοκόντας». Το ηχογράφησε στη Νέα Υόρκη το 65, αν δεν κάνω λάθος. Πλάι του είχε τον Quincy Jones. Μαθήματα ενορχίστρωσης μας έδωσαν. Ο δίσκος έχει για θέμα τη μοναξιά ενός προσώπου μέσα στον κόσμο. Όχι όμως μια μοναξιά μίζερη. Άμα ακούσεις τη μουσική αυτή και το δίσκο αυτό, καταλαβαίνεις ότι πρόκειται για μια μοναξιά, δεν βρίσκω τη λέξη. Μια φορά η Μανουέλα Παυλίδου, η γραμματεύση Μερκούρη, μας διηγόταν ότι στα τελευταία του ο Χατζηδάκης ήταν στο Memorial και επισκέφθηκε σε ένα άλλο δωμάτιο του Memorial, 40 ορόφους επάνω, στο Μανχάταν, τη Μελίνα τη Μερκούρη, που ήταν τιμωθάνατη κι αυτή. Κάθονται και τα λένε, λοιπόν, αυτοί οι δύο Έλληνες. Το βραδάκι νυχτώνει, μπαίνει μέσα μια νοσοκόμα νέγρα και της λέει η Μερκούρη, ξέρεις ποιος είναι αυτός? Είναι αυτός που έγραψε «Τα παιδιά του Πειραιά», έλα να τους το τραγουδήσουμε. Ο Χατζηδάκης λέει το γνωστό, ότι δεν είναι ακριβώς το κομμάτι που τον εκφράζει. Καλά, καλά, λέει η Μερκούρη, να τους πούμε τότε το χάρτη το φεγγαράκι. Και αρχίζουν αυτοί οι δυο Έλληνες να τραγουδάνε «Χάρτη το φεγγ», και η νέγρα νοσοκόμα έχει ακουμπήσει το μάγουλό της στα πόδια του κρεβατιού, 40 ορόφους επάνω στο Μανχάταν. Για τέτοια μοναξιά μιλάω. Μοναξιά που είναι έτοιμη να τα πει όλα. La lune dans ce pays est très proche des hommes, spécialement des hommes jeunes. Quelquefois que la lune se lève pour faire la ronde de nuit, tout prend un visage réel, même la lune. Regardez ça. C'est une lune de papier. Quand il y aura un amour, cette lune deviendra réelle. Fengaraki
σαν όλα αληθινά. Στο μεταξύ, στην Ελλάδα γίνεται η Χούντα. Έξω μένονται οι διαδηλώσεις για το Βιετνάμ. Ανάστατα τα Αμερικάνικα πανεπιστήμια, ο γαλλικός Μάης του 68 στην Ευρώπη, τα παιδιά των λουλουδιών, χιπισμός, η χρυσή εποχή του ροκ. Ο Χατζηδάκης είναι εκεί, έξω στην Αμερική. Και συμμερίζεται απολύτως και νιώθει το δημιουργικό στοιχείο που έχει μέσα της αυτή η αμφισβήτηση. Ακούει με μεγάλη προσοχή την μουσική που παίζουν αυτά τα θεϊκά τσογλάνια, οι Rolling Stones, οι Led Zeppelin, οι Jefferson Airplane. Γνωρίζεται μάλιστα με την Grace Lick και σχεδιάζει να κάνουν μαζί ένα δίσκο. Αλλάζει όμως γνώμη, δεν ξέρω γιατί, και εν τέλει συνεργάζεται με ένα group της Νέας Υόρκης, τους New York Rock and Roll Ensemble. Υποθέτω, επειδή αυτό το γκρουπ, εκτός από ηλεκτρικές κιθάρες, τύμπανα κτλ., είχε μέσα και κόρνο και βιολοντσέλο, δηλαδή κάπως συνδύαζε με το ροκ την κλασική μουσική. Από τη συνεργασία αυτή βγήκε ένας δίσκος διαμάντι. Τα Reflections. Ο Χατζηδάκης για μένα σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Είναι ο πρώτος Έλληνας δημιουργός που αγάπησα. Συνέβη στα 14-15, κάπου εκεί, σε πολύ μικρή ηλικία τέλος πάντων, όταν και μάλιστα συναντηθήκαμε. Μάλλον τον συνάντησα, γιατί ο ίδιος απλά γνώρισε κάποιο παιδάκι που πήγε να του πει συγχαρητήρια στην Πάτρα σε μια συναυλία. Τότε πρωτογνώρισα τη μουσική του. Και όπως είπα, ήταν ο πρώτος Έλληνας δημιουργός που κατά κάποιο τρόπο εγώ με τα δικά μου τα τότε μυαλά σεβάστηκα, γιατί μου έβγαλε κάτι πάρα πολύ ευρωπαϊκό, παρόλο που τον γνώρισα σε ελληνόφωνη μουσική. Αργότερα έπεσα πάνω στο Reflections, πολύ λίγα χρόνια μετά, και είπαν, okay, δίκιο είχα, εδώ είμαστε, εδώ κάτι συμβαίνει. Και πολλά χρόνια αργότερα είχαμε με το συγκρότημα με τα παιδιά μου, τις Raining Pleasure, την ευτυχέστατη συνθήκη να βρεθούμε στο στούντιο και να ηχογραφούμε το Reflections μέσα στα δικά μας τα μάτια.
his knee. He would dance among the fuzzy trees and bring the birds to life. And his name was Prince Bass Fiddle, and he loved his ugly wife. He would sing the songs of Ludwig in his very special way, and he puffed him with his lumpy head and sleep all night and day, with his turban and his list to face the fees of Germany. But beware, great Prince Bass Fiddle, you'll be hanging from a tree. This world will never change. Good night. Ήταν ένας άνθρωπος που σίγουρα, αν υπήρχε σήμερα, θα είχε να πει κάτι πάρα πολύ σοβαρό για τις εποχές που ζούμε. Όπως είχε να πει και εκείνη την εποχή που ζήσε ο ίδιος. Για μένα δεν είναι μόνο ένας σπουδαίος συνθέτης. Ένας σπουδαίος άνθρωπος. Ακολούθησε ακριβώς αυτό που σκεφτόταν και αυτό που ένιωθε, και αυτό τελικά είναι που τον πήγε τόσο μπροστά και που πήγε μπροστά και τον κόσμο που τον παρακολούθησε. Δεν έχει έρθει η εποχή που έζησε ο Χατζηδάκης. Θα έρθει αργότερα. Τι απέμεινε από την παλιά Κολούμπια. Γνώρισε δόξες ο τόπος αυτός. Τρία μεγάλα στούντιο ηχογράφησης ήταν εδώ πέρα μέσα και ηχογραφούσαν νύχτα μέρα με βάρδιες που αλλάζανε από την πολλή δουλειά. Χώρια το εργοστάσιο κοπής δίσκων. Δηλαδή από το 1931 που αρχίζει η ελληνική δισκογραφία εδώ μέχρι προσφάτως, εδώ πέρα φτιαχτήκανε εκατομμύρια δίσκοι. Μιλάμε βαριά βιομηχανία. Κατά τη γνώμη μου, ο καλύτερος από όλους αυτούς τους δίσκους είναι ο μεγάλος ερωτικός του Μάνου Χατζηδάκη. Ήρθαν και ισορρόπησαν μέσα σε αυτή τη σύνθεσή του όλα τα μουσικά στοιχεία που τον βασάνιζαν, και εκείνον και όλους μας. Αρχαίοι μουσικοί τρόποι, υμνογραφία, δημοτικό τραγούδι, το γερμανικό οδείο, η καντάδα, η ελαφρά μουσική, το λαϊκό τραγούδι. Και όλα αυτά στηρίζονται μέσα στη σύνθεση αυτή σε κείμενα που μας έρχονται άλλο από τον Ευρυπίδη, άλλο από το Κρητικό Θέατρο, άλλο από το Ιόνιο, από τους ποιητές του Μεσοπολέμου, από τον Καβάφη, ακόμη και από τη Βίβλο, το Άσμα Ασμάτων. Πρόκειται για εξαιρετική δουλειά. Πολλοί συμφωνούν μαζί μου ότι είναι το κορυφαίο έργο της δικής μας τέχνης, της ελληνικής τραγουδοποιίας δηλαδή. Ηχογραφήθηκε το 72 μέσα στη Χούντα εδώ, από τον ίδιο τον Μάνο του Χατζηδάκη. Έχετε τη δυνάτη σας. Έχω σκεφτεί πολλές φορές ότι λαϊκό τραγούδι δεν μπορεί να είναι ένα τραγούδι που τραγουδάει ο λαός, όπως συνηθίζεται να λέει.
θα βάλεις το... Ο κόσμος τραγουδάει αυτά που του έχουν επιβάλει οι δίσκοι, θα βάλεις το 4. Οι βιομηχανίες και τα συνηθίσει. Ακόμα ο κόσμος διασκεδάζει. Δεν αποκαλύπτεται με τα τραγούδια που τραγουδάει κάθε μέρα. Ένα λαϊκό τραγούδι πρέπει να είναι εκείνο το τραγούδι που μας αποκαλύπτει. Μια στιγμή που δεν ελέγχουμε. Αυτό θα ακουστεί για να ηχογραφεί. Κατά συνέπεια, αυτός που θα το δεχθεί πρέπει να έχει μια αντίστοιχη προετοιμασία με αυτόν που θα το γράψει. Να κάτι που αξίζει να το ξέρουμε. Και εσείς και εγώ. Δύο. '73 μου πρότεινε να κάνουμε μια ταινία πάνω σε ένα έργο που ετοίμαζε τότε, το Μεγάλο Ερωτικό, και μου είπε: κάνε ό,τι θέλεις, σκέψου το. Το εκπληκτικό ήταν ότι ο Χατζηδάκης δεν με ρώτησε ποτέ τι κάνω. Δηλαδή δεν περίμενε να πάω στο μαγεμένο αυλό να του διηγηθώ ποιος είναι ο άξονας, ποια είναι η ιστορία που έχω σκεφτεί για κάθε τραγούδι από αυτά που είχε γράψει. Και ουσιαστικά την ταινία την είδε στο τέλος. Δηλαδή όταν τέλειωσε το μοντάζ, τότε την είδε. Αυτό που μπορούσε να εισπράξει από το Μάνο ήταν η εμπιστοσύνη από τη στιγμή που σε πίστευε και η απόλυτη ελευθερία. Πρόλαβα να συναντήσω το Μάνο στο στούντιο και να δω πώς έγραφε τη μουσική στα τρία τελευταία τραγούδια του Μεγάλου Ερωτικού. Καταρχήν το κλίμα, η ατμόσφαιρα ήταν μαγική. Αλλά το πιο σημαντικό ήταν ότι ουσιαστικά ήταν ένας σκηνοθέτης των λέξεων και των ήχων. Είχε μια πολύ ιδιαίτερη ευαισθησία στο πώς ακούγονται οι λέξεις, στο πώς ερμηνεύονται οι λέξεις. Και ουσιαστικά υπήρχε μια δραματουργική εξέλιξη της φωνής και της αφήγησης, της μουσικής αφήγησης του στίχου. Σαν τα μάτια της κυράς, υπερβολικά πάθος, να είναι πιο απλή η γραμμή. Nice. Με το εγωτσόλεα, εκεί πέρα να αλλάξει, αλλά μετά να μην γίνει υπερβολικό όλο αυτό, πάμε να μην χάσει το χαρακτήρα του απλού τραγουδιού. Είχα την τύχη και παραβρέθηκα σε μια ηχογραφή του Μεγάλου Ερωτικού. Για μένα ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία. Ήταν η στιγμή που δίδασκε και την Αντωνάτη και τον Ψαριανό σε κάποια τραγούδια και συγκεκριμένα αυτό το της Αντωνάκη, το «Κέλο μέσα γουγγίλα». Και η στιγμή πριν, γιατί νωρίτερα, είχε γίνει η ηχογράφηση με τους μουσικούς.
Τι να σας πω, το γεγονός και μόνο ότι όλοι μαζί οι μουσικοί παίζαν και διεύθυνε εκείνος, υπήρχε μια ενέργεια τόσο έτσι ισχυρή στο χώρο, που είχα μείνει άναυδο σε μια γωνίτσα και παρακολουθούσα. Η αίσθησή μου ήταν ουδαίος, να το πω, είναι μια λέξη που σπάνια τη χρησιμοποιούμε κυριολεκτικά, αλλά νομίζω ότι στην περίπτωση ταιριάζει η λέξη αυτή. Ήταν πολύ γαλαντόμος άνθρωπος ο Χατζηδάκης και χάριζε. Μου έδωσε την πρωτότυπη παρτιτούρα εκείνη την ημέρα με μια θαυμάσια έτσι, αφιέρωση πάνω. Κέλο με σε γογγύλα πέθανθη λαβοϊσάμα γλακτίναν σε διούτε πόδο. Γλακτίναν σε δίουτε πόθος αμφιποταταί. Φανκάλαν αγά καταγωγής αυτά επτώες ειδόησαν εγώ δε χαίρω και γαράω τα δί δεν εμφέτες οι Κυπρογένεια. Τελειώνει λοιπόν η δικτατορία και μπαίνουμε στην εποχή της μεταπολίτευσης. Και ένας ολόκληρος κόσμος που ήταν απόκληρος λόγω φρονημάτων πριν ακόμη από τη Χούντα έρχεται επιτέλους στην επιφάνεια. Κόσμος πλειοψηφικός αποκτά επιτέλους πρόσβαση στην εξουσία. Ναι, αλλά δεν δόθηκε στον κόσμο κάποια κατεύθυνση παραγωγική, κάποια κατεύθυνση δημιουργική. Ο κόσμος αφέθηκε σε μια ζωή ελαφρολαϊκή. Σε έναν νεοπλουτισμό μπορώ να πω, καθώς σιγά σιγά ερχόντουσαν και τίποτε λεφτά από την Ευρώπη. Σε μια φούσκα ευτελέστατης αισθητικής. Εκεί για πρώτη φορά ο Χατζηδάκης γίνεται τόσο εξωστρεφής. Τόσο πολύ αρχίζει και χρησιμοποιεί συχνά τον δημόσιο λόγο. Συνεντεύξεις, ομιλίες, εκπομπές. Τα βάζει δηλαδή με τα κακώς κείμενα της μεταπολίτευσης. Το τι άκουσε φυσικά ο Χατζηδάκης δεν περιγράφεται. Εκείνη η αυριανή πρωτοσέλιδα του αφιέρωνε γεμάτα από ύβρις. Ο Χατζηδάκης στάθηκε στη μέση της αγοράς και είπε αυτό που είχε να πει σαν αρχαίος Έλληνας, χωρίς να φοβάται τίποτα. Ήταν έντιμος πολίτης ο Χατζηδάκης, ακέραιος πολίτης. Θυμηθείτε τα σχόλια του Τρίτου, θυμηθείτε το περιοδικό του, το Τέταρτο. Όλα αυτά τα πράγματα υπήρξαν μέρος της προσωπικότητός του. Είναι κομμάτι της κληρονομιάς του. Ασυλλόγιστα χρόνια και πικρά, όλα τώρα μου φαίνονται νεκρά. Εσύ από μένα πήρες τα μεγάλα, εγώ από σένα πήρα τα μικρά. Ασυλλόγιστα χρόνια. Υπήρξε για μένα πραγματικά ο Χατζηδάκης ένας πολύ μεγάλος δάσκαλος. Ήταν ένας άνθρωπος μαγικός. Πάντα θα σου έλεγε την άποψή του για κάτι, μαζί με τον Κάτσοβο που κάνουμε και παρέα, το οποίο πραγματικά έπρεπε εσύ μετά να βρεις την άκρη και αυτή η άκρη ήταν και η αλήθεια. Πάντα τον ενδιαφέρε η αλήθεια του Χατζηδάκη. Ενώ ήταν από πολύ εύπορη οικογένεια, ο ίδιος δεν ξέρω, κανείς δεν ξέρω ότι στην κατοχή δούλεψε ο Χατζηδάκης στο Φίξ, στο Παγοπολείο και που έλεγε Πάγουα. Δούλεψε βοηθό στο νοσοκόμιο, σε 400, ένα στρατιωτικό νοσοκομείο. Ήταν ζυμωμένος με τον κόσμο, το λαό. Αλλά ποτέ όμως δεν χάλιψε το λαό. Ποτέ. Ήταν αυστηρός απέναντι στο λαό. Ήταν πολύ λαϊκός στην ουσία άνθρωπος. Ενώ ήταν αστός στην συμπεριφορά του, μέσα του είχε όμως τις λαϊκές αυτές ευαισθησίες που δεν τις έχουν σήμερα πολλοί άνθρωποι. Θεωρώ μέγα τραγούδι, πολύ μεγάλο τραγούδι και
ως λαϊκός τραγουδιστής θυμάμαι, πήγα και εγώ με τη φόρα να τραγουδήσω έτσι δυνατά ένα χασάπικο με δύναμη. Όχι μόνο. Θα το πει στο τραγούδι συνωμοτικά. Και εκεί έμεινα άφωνος. Γιατί ο στίχος πράγματι μιλάει για έναν φόνο που δεν ξέρω ποιος είναι ο φωνιάς. Ο Γιάννης ο φωνιάς, παιδί μιας πατρινιάς και ενός μεσολογγίτη. Προχθές την Κυριακή, μετά τη φυλακή, επέρασα από το σπίτι. Και τώρα είναι συνωμοτικός τρόπος. Του βγάλαμε γλυκό, του βγάλαμε και μέτα, μα για το φωνικό δεν είπαμε κουβέντα. Του βγάλαμε γλυκό, του βγάλαμε και μέτα, μα για το φωνικό δεν είπαμε κουβέντα. Τα παλιά χρόνια, κάθε βράδυ ο Μάνος Χατζηδάκης στο καφενείο των Βυζάντιων, στο Κολωνάκι. Μετά όμως, άλλα 20 χρόνια, κάθε βράδυ εδώ, στον μαγεμένο αυλό. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει, αλλά ό,τι μάθαμε να μιλάμε, τουλάχιστον οι άνδρες, το μάθαμε από τα 4-5 χρόνια καφενείου που έχουμε κάνει, ως εργέντες, ως φοιτητές κτλ. Μαθαίνεις εκεί πέρα μέσα να μιλάς για τα πάντα. Αθλητικά, γυναίκες, καλλιτεχνικά, πολιτικά. Μετά βέβαια παντρεύεσαι και κομμένοι αυτές οι ολονυχτίες. Αυτοί όμως ο Χατζηδάκης και η παρέα του, ως εργένιδες, τραβήξανε 40 χρόνια καφενείο. Είχαν γίνει πλέον πριτάνης. Όταν ανέλαβε διευθυντής του τρίτου προγράμματος, και ακούσαμε επιτέλους ραδιόφωνο, βρήκαν διάφορες εφημερίδες ανοήτως να κατηγορήσουν τον Μάνο και να τον ειρωνευτούν ότι διευθύνει το ραδιόφωνο από τον μαγεμένο αυλό. Σιγά, λέει ο Χατζηδάκης. Δηλαδή, επειδή πήραμε μια θέση, πρέπει να το παίξουμε τώρα προϊστάμενος. Όχι. Μάθαμε να σκεφτόμαστε εδώ πέρα στον καθενέ και στον καθενέ, άμα θέλουμε, θα δουλεύουμε. Είχε συγκεντρώσει γύρω του μια παρέα από νέους τότε καλλιτέχνες με ταλέντο. Και τους έδωσε, στο τρίτο, μια ελευθερία αδιανόητη ακόμη και σήμερα. Έτσι έγινε αυτή η πολιτιστική επανάσταση του τρίτου. Τα βάλανε με τις αγκυλώσεις της νεοελληνικής κοινωνίας. Για κάποιο λόγο ο Χατζηδάκης στο τρίτο πρόγραμμα διάλεξε νέους ανθρώπους, τους εμπιστεύτηκε. Είχε μάλιστα ένα σπάνιο χάρισμα. Ακριβώς γνώριζε ότι εμπιστευόμενος νέους ανθρώπους και εμπιστευόμενος και δείχνοντας απόλυτη ελευθερία, θα εκμεύε με αυτόν τον τρόπο τον καλύτερό της εαυτό. Διότι συναισθανόμεθα όλη την ευθύνη που είχαμε απέναντι σε εκείνον και απέναντι στο ραδιόφωνο, στο πρόγραμμα το οποίο στείναμε, έτσι ώστε αυτό λειτουργούσε πραγματικά σαν το πιο ισχυρό κίνητρο για μας να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Μέσα σε αυτούς τους νέους ανθρώπους, και μάλλον ο Βενιαμίν της παρέας του τρίτου προγράμματος εκείνης εποχής, όταν πρώτο ξεκίνησε, ήμουν και εγώ. Μάλιστα θυμάμαι, είχα ένα μολύβι και ένα χαρτί και σημείωνα πολλά από τα πράγματα τα οποία έλεγε, τα οποία μου έκαναν τρομερή εντύπωση, για να τα θυμάμαι, να μην τα ξεχάσω. Μια φορά λοιπόν, περπατούμε τότε επί τρίτου προγράμματος, πρέπει να είμαι πολύ νεαρός εγώ, σας είπα, ήμουν και ο Βενιαμίν, πρέπει να ήταν μαζί ο Κούρουπος ή πάντως ο Κοντογεωργίου, ο Φιδετζής, κάποιο από τα παιδιά αυτά, ήμασταν 6-7. Και περπατούσαμε τότε από τον αυλό για να πάμε σε μια ταβέρνα να φάμε και να μιλήσουμε όπως πάντα για το ραδιόφωνο και όχι μόνο, έτσι, να πούμε και τα άλλα. Εκεί που περπατάμε λοιπόν μπροστά από το καραβίτι την ταβέρνα, κάθονται σε ένα τραπέζι κάποιοι φίλοι που ξέρω ποιοι είναι, αλλά δεν θα σας πω, και από αυτόν το τραπέζι ακούγεται μια φωνή: «Φασίστα!» Αυτό ήταν στη μεταπολίτευση βεβαίως, πρέπει να ήταν αρχές μεταπολίτευση, δηλαδή ήταν 76-77 που στηνόταν το ραδιόφωνο. Και αυτή ήταν, ας πούμε, και εμείς είχαμε τα μαλλιά μας, όπως είχαν και αυτοί, αλλά αυτοί ήταν υποτίθεται οι αριστεροί, ενώ εμείς μας θεωρούσαν αναρχικούς, αλλά αυτοί παρόλα αυτά το Χατζηδάκη τον θεωρούσαν δεξιό. Και τον λένε φασίστα. Παγώνουμε όλοι. Τι να πούμε τώρα, κάποια στιγμή πήγα εγώ να ψελίσω κάτι ότι μα
είναι δυνατόν, τι να πώς τολμάει κάτι. Και μου λέει, κάνει έτσι, σταματάει, πηγαίνει μπροστά, φτάνει στο τραπέζι, εμείς μείναμε πίσω, πηγαίνει στο τραπέζι, τους κοιτάζει, λέει, ποιος το είπε αυτό, πολύ ήρεμα. Σιωπή από κάτω. Κοιτάει αριστερά, ποιος το είπε, παρακαλώ, ποιος με αποκάλεσε. Να, δεν αποκαλέσατε, σιωπή. Κοιτάει δεξιά, ποιος το είπε, παρακαλώ, πείτε μου. Κανείς δεν απαντάει. Εφόσον δεν απαντάτε, λέει, ένα θα σας πω. Αποδέχομαι το χαρακτηρισμό, αρκεί αυτός να με διαφοροποιεί από εσάς. Είναι πια όταν αρρώστησε, που τον φιλοξενούσε ο Γιώργος Ελεφεντάριος και ο Χάρης ο Γιανακόπουλος σε ένα σπίτι στην Παιανία, που ζητούσε να πάω να τον δω και να δούμε μαζί τον μπάσκετ. Είχε παγκόσμιο κύπελο και καθόμαστε μαζί και βλέπαμε. Και θυμάμαι τη συγκινητική συνάντηση που είχε με τον Ηλία Καζάν. Είχαν κάπου 35 χρόνια να συναντηθούν, ήταν άρρωστος τότε ο Μάνος. Και μαγειρέψαμε με την Ιωάννα στο σπίτι. Πήραμε τον Καζάν και φτάσαμε στη Παιανία και μου έκανε εντύπωση ότι ο Μάνος είχε ντυθεί πολύ ωραία για να συναντήσει τον Καζάν. Ήτανε κοκέτης πολύ, με πολύ ωραία σιδερωμένο το παντελόνι του, με ένα καλοκαιρινό πουκάμισο, και ήτανε πολύ συγκινητικό γιατί καθίσαν οι δυο τους σε μια γωνιά και τους άκουγα που κουβεντιάζανε για τις μάνες τους, για τις μητέρες τους. Τώρα που στα αλήθεια ο Χατζηδάκης έχει ενταχθεί μέσα στο παλύψιστο της ελληνικής μυθολογίας, ότι υπήρξε ένας μύθος από τότε που γεννήθηκε. Δεν φαινότανε, ήταν ταπεινός και δεν ήταν ταπεινός. Ήταν υπερφύελος και δεν ήταν υπερφύελος. Ήταν όμορφος και δεν ήταν όμορφος. Μια φορά ο ίδιος μου λέει, ξέρεις, θα βάλω μουσική σε κάτι στίχους του Καβάφη και ντρέπομαι να το κάνω. Λέω, τι είναι η στίχη. Λέει, άκου. Έφηβος του θεάτρου, ποικίλος αρεστός, ενίοτε συνθέτων εν γλώσσα ελληνική λίεν ευτόλων στίχους, στίχου της ειδονής, της εκλεκτής που πιένει προς άγωνη αγάπη και αποδοκιμασμένη. Ήμουν 20 χρονών τότε. Τι θα πει άγωνη αγάπη, Χατζηδάκη, του λέω. Και γιατί αποδοκιμασμένη. Δεν καταλάβαινα, δεν ήξερα. Ήταν ομοφιλόφιλος και δεν ήτανε. Ποτέ δεν ταπείνωσε τον εαυτό του να συμπράξει, να συμπλεύσει με εκείνο το παράνομο και καταδικαστέο το καιρό εκείνο είδος του ομοφιλόφιλου. Ήτανε άντρας. Ήταν πολλοί άντρες, ομοφυλόφιλος, αλλά αντράκι. Στην Κρήτη το λένε αντράκι. Ήταν αντράκι. Έτσι το γνώρισα, έτσι το λέω σε μια ζωή. Και έτσι μπορώ να μαρτυρήσω τώρα.
Ήταν ίσως ο πιο αρσενικός από τους αρσενικούς που είχα γνωρίσει. Θα το δεις στην ποιησή του, θα το δεις στη συμπεριφορά του, θα το δεις αυτό που άφησε πίσω του, όχι αυτό που ήταν όταν ήταν, αυτό που άφησε φεύγοντας. Στις 15 Ιουνίου του 1994, ο Μάνος Χατζηδάκης μας άφησε για πάντα. Λίγο καιρό πριν, ζήτησε από τον παραγωγό Λεφεντάριο να του φέρει μια λαμπάδα ίσα με τον μπόι του. Την ιστορία μου μετέφεραν φίλοι του. Ο Λεφεντάριος παραξενεύτηκε, αλλά του έκανε το χατήρι. «Πάμε», είπε τότε στην παρέα του, και ανέβηκαν σε εκείνη την εκκλησία στην Παιανία, της οποίας το νεκροταφείο τον βόλευε. «Μείνετε απ' έξω», τους είπε, μπήκε με τη λαμπάδα μέσα στην εκκλησία. Οι φίλοι απόρρισαν, στριμώχτηκαν σε ένα παραθυράκι να δουν τι κάνει ο Χατζηδάκης. Στερέωσε τη λαμπάδα, την άναψε και κάθισε σε ένα στασίδι και την παρατηρούσε να λιώνει σιγά σιγά. Του χρειάστηκε μια ολόκληρη νύχτα γι' αυτό. Την έβλεπε να λιώνει, τι σκεφτόταν άραγε. Θα σκεφτόταν τη ζωή του. Ώσπου κατά τα ξημερώματα έλειωσε η λαμπάδα και τότε ο Χατζηδάκης είπε «πάμε». Λίγο καιρό μετά πέθανε. Ξεκίνησε το ταξίδι του στα άστρα, όπως λέγεται. Η μουσική του είναι παντού. Ίσως όχι στα ραδιόφωνα, αλλά δεν έχει σημασία. Το μάθημα αυτής της μουσικής δόθηκε μόνο για όποιον μπορεί να το καταλάβει και να το δεχθεί. Αντισταθείτε στην ασχήμια των καιρών. Αυτό ήθελε να μας πει. Βάλτε στο τραγούδι την προσωπική σας αλήθεια. Οι ρίζες σας είναι στους αιώνες, αλλά ο στόχος σας είναι αυτή εδώ η στιγμούλα.